Το στόχο να γίνει ξανά πράσινη η Κρήτη, επανέλαβε από τη Σιτία ο Νίκος Ανδρουλάκης, που πραγματοποίησε ομιλία στο πνευματικό κέντρο του Δήμου. Ζητώντας από τα στελέχη και τους ψηφοφόρους να κοινωνήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ από σπίτι σε σπίτι και από πόλη σε χωριά, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι μετά την ισχυρή ενδυνάμωση από την κάλπη της 21ης Μαΐου, στις 25 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο μεγάλος νικητής που θα δει τα ποσοστά του να αυξάνονται περαιτέρω. Αν αυτά που λέμε τα ρεαλιστικά, προοδευτικά, δίκαια γίνουν κοινωνό σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, 25 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ θα είναι ξανά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε επιθέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα όσα επιλέγουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, όπως είπε, να δείχνουν και να σχολιάζουν, διευκρινίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία που νοιάζεται για τους λίγους έχει πλέον τον αντίπαλο που ορθώνει ανάστημα υπέρ των πολλών, που είναι το ΠΑΣΟΚ. Αν η αγωνία της Νέας Δημοκρατίας είναι χίλιες οικογένειες στην Ελλάδα, αγωνία του ΠΑΣΟΚ είναι εκατομμύρια Έλληνες που δεν είναι καλύτερη. Ούτε η υπονόμευση και η περιφρόνηση της κοινής λογικής από τον βομβαρδισμό fake news. Προθέσει το θράσος να πει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι λέει εκπροσωπεί την προοδευτική παράταξη, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη, λέει, προοδευτική παράταξη. Ποια προοδευτική παράταξη? Με τον Βορύδη, με τον Γεωργιάδη, με τον Πλεύρη, με τον Καρατζαφέλη ή προχθές που ανακοίνωσε τη στήριξή του τον κύριο Μητσοτάκη και ο Φαΐλος Κρανιδιώτης? Αυτό δεν είναι κέντρο αριστερά, αυτό δεν είναι κέντρο, αυτό δεν είναι κέντρο δεξιά, αυτό είναι άκρα δεξιά, κύριε Μητσοτάκη. Την άκρα δεξιά εκπροσωπείται με τα ανοίγματα που κάνατε τα τελευταία χρόνια. Στις αναφορές του για τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ ξεκαθάρισε ότι απαιτείται μια άλλη φιλοσοφία με στοιχεία δικαιότερης ανάπτυξης και φορολογικής δικαιοσύνης, ενώ διευκρίνησε ότι η Σιτία, το Λασίθι, η Κρήτη και γενικότερα οι περιφέρειες της χώρας απαιτούν έργα υποδομής αλλά και δυνατές αυτοδιοικητικές αρχές. Αν λοιπόν αυτή η αυτοδιοίκηση υπάρχει, η Σιτία να παρακαλάει να φτάσει εδώ ο ΒΟΑΚ. Γίνουν οι βασικοί οδικοί άξονες Σιτία Μακρύ και αλλού η Σιτία Ζάκου, αντιπλημμυρικά έργα και βέβαια ο εξυγχρονισμός του αεροδρομίου. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και έτσι αντιμετωπίζουμε και τα τοπικά προβλήματα, αλλά αντιμετωπίζουμε και δύο άλλα ζητήματα που υπήρχαν, υπάρχουν και πρωταγωνιστεί και ο κ. Μητσοτάκης. Την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία.